εκπαιδευτεί ιστορικό με, αλλά το οποίο πνευματικά καταλαμβάνεται κάθε ώρα και στιγμή μέσα σε κάθε έναν ορθόδοξο χριστιανό, είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Και όπως μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι αφότου είχε μείνει 6 μήνες έγκυος η Ελισάβετ, πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό από άγγελο που της εμφανίστηκε η Παρθένος Μαρία και της είπε ότι και αυτή θα γεννήσει τον Σωτήρα του κόσμου. Και η Παναγία μας, κάνοντας υπακοή στο θέλημα του Θεού που της αποκάλυψε την οικονομία, τη Θεία Οικονομία, λοιπόν είπε να είναι ευλογημένο «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόβη κατά το ρήμα σου, εν πλήρη ελευθερία αποδέχτηκε το θέλημα του Θεού για αυτήν που ήταν να γεννήσει τον Σωτήρα του κόσμου». Και μάλιστα, όπως λένε τα Ιερά Κείμενα και η Παράδοση, ήδη όταν έμεινε έγκυος η ξαδέρφη της Παναγίας, πρώτη ξαδέρφη η Ελισάβετ, γιατί ο Χριστός με τον Τίμιο πρόδρομο ήταν δεύτερα ξαδέρφη και ο πρόδρομος ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Χριστό. Με τη διαφορά της εγκυμοσύνης ήταν 6 μήνες. Λοιπόν, και πήγε λοιπόν να τη συναντήσει την Ελισάβετ, εφόσον πληροφορήθηκε ότι έμεινε σε χείρα μάλιστα έγκυος, να τη συναντήσει στα Ιεροσόλυμα ή στην ορεινή της Ιουδαίας ή στη Χεβρώνα, από τη Ρεπτακείμενα, εκεί, αφού αγκάλιασε η μία την άλλη, αμέσως ο Τίμιος πρόδρομος άρχισε να σκυρτάει μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ, αναγνωρίζοντας ότι αυτό το οποίο υπήρχε μέσα στην κοιλιά της Παναγίας ήταν ο σωτήρας του κόσμου συλληφθής μέσα στα άχνατα αίματά της. Και βέβαια, η Παναγία μας, αφού και η ξαδέρφη της Ελισάβετ αναγνώρισε αυτήν ως μητέρα του Κυρίου της, που σημαίνει φωτίστηκε από τον Θεό, και με το σκύρτημα που ένιωσε του Τιμίου Προφρόμου μέσα στα σπλάχνα της, προφήτευσε ότι η Παναγία μας είναι η μητέρα του Κυρίου της, και η Παναγία μας με τη σειρά της άρχισε να ψένει την οδή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίεσε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήριο, ότι επέβλεψε την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ιδού γάρα από του νυν, μακαριούσουμε πάση γενναία. Τι κάνουμε, τι άλλο κάνουμε, αδελφοί μου, από τον αυτοσεβόμαστε στους ναούς και κάθε φορά να υμνούμε την Παναγία μας, την ιδιωτέρα του Χερουβή και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως του Σεραφείου. Όλες οι γενναίες την μακαρίζουν. Ήταν η προφητεία που έκανε η Παναγία μας, αυτή η ενάτιωδη που λέμε με τη τυπολογία της, και μάλιστα οι ειδικοί που μελετούν τα κείμενα λένε ότι ακριβώς επειδή το κείμενο αυτό εντάσσεται στην Καινή Διαθήκη, η Παναγία μας ήταν ο πρώτος συγγραφέας της Καινής Διαθήκης χρονικά, εφόσον τα Ευαγγέλια κατά Ματθαίο, κατά Μάρκο, κατά Λουκά και κατά Ιωάννη γράφονται πολύ αρκετά χρόνια αργότερα. Η Παναγία μας έτσι μας αποκαλύπτεται και ως ο πρώτος συγγραφέας της Καινής Διαθήκης με κείμενο την οδή της, την οποία ψάχνουμε βέβαια σε κάθε όρθρο. Μένει σε εμάς τώρα αυτό το γεγονός το ιστορικό, έτσι να το ζήσουμε και πώς το ζούμε αυτό το ιστορικό γεγονός, πώς πνευματικά έτσι μεταβάλλεται μέσα μας όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και μέσα στην καρδιά του συνεχώς και αντιαλείπτως λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ λεισόν με, έχει γίνει λένε οι πατέρες σύλληψης εν την καρδία του. Τι σύλληψης? Εγκυμονεί ο άνθρωπος πνευματικά τον Χριστό. Είναι έγκυος δηλαδή εν Χριστώ με τη χάρη του Χριστού. Δηλαδή είναι θεοτόκος ο καθένας από εμάς με τη χάρη του Χριστού. Δηλαδή δεν γίνομαστε μόνο Χριστοί και Άγιοι, αλλά και θεοτόκοι. Με τη χάρη του Χριστού επιτελείται σύλληψη εν την καρδία μας και οικειοφορούμε τον Χριστό. Όταν εσύ κοιμάσαι και η καρδιά σου λέει Κύριε Ιησού Χριστέ λεισόν με, πάει να πει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει κάνει, έχει ενοικήσει μέσα στην καρδιά σου και έχει γεννηθεί ο Χριστός μες στην καρδιά σου. Πνευματικά γίνεται αυτό. Λοιπόν, και μέρα νύχτα η καρδιά σου φωνάζει τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος έχει μείνει έγκυος κατά αυτόν τον τρόπο, όπως ακριβώς η Παναγία μας, αλλά πνευματικό τον τρόπο, χρειάζεται να έχει προσοχή εγκύου για να μην αποβάλει. Τι σημαίνει αυτό? Για να μην χάσει τη χάρη η οποία τον επισκίασε. Και αν χαθεί η χάρη, δεν ξέρω. Πάρα πολύ δύσκολα, με κόπο και πόνο και στεναγμό από προσεξίες μας φέρνει. Και μπορεί, λέει, για να μην ξανακαβαλήσει το καλάμιμα όπως και ξαναχάσει τη χάρη όμως που ξαναέρθει, τη δίνει ο Θεός αυτή τη χάρη ο λίγο πρώτος θανάτου μας, λένε οι πατέρες μας. Άρα, είναι πολύ σημαντικό
ο καθένας από εμάς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και σε αυτό ενδιαφέρομαι, έτσι, και από τους αλλοδόξους Χριστιανούς, ότι ζούμε τον Χριστό καθημερινά μέσα στην καρδιά μας και παίρνουμε το σώμα του και το αίμα του, έτσι, και ποτίζει την καρδιά μας το σώμα και το αίμα του Χριστού και βλαστάει και κακοφορεί. Η προσευχή είναι κακοφορία πνευματική. Λοιπόν, και έχουμε σχέση με την Παναγία μας, σωστή σχέση, τιμητική σχέση, προσκύνηση σχέση, αγαπητική σχέση με την Παναγία μας. Δεν την λατρεύουμε όπως η Ρωμαιοκαθολική. Η Ρωμαιοκαθολική είναι μαριολάτρες. Ούτε την υποτιμούμε σαν μια κοινή γυναίκα όπως οι Προτεστάντες. Το μέσο δηλαδή ανάμεσα στην υποτίμηση της Παναγίας από μεριάς Προτεσταντών και στην λατρεία της Παναγίας από πλευράς Ρωμαιοκαθολικών είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία η οποία τηρεί τις ισορροπίες. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια σχέση με την Παναγία μας και μια τέτοια σχέση με την Παναγία μας και ο λαός μας η οποία της δίνει άπειρα προσωνύμια, γλυκοφιλούσα, γρηγορούσα, μυτιδιώτησα, χίλια προσωνύμια τα οποία αναφέρονται στο ένα και το αυτό πρόσωπο της Παναγίας. Δεν είναι άλλη γρηγορούσα και άλλη γλυκοφιλούσα. Το ένα πρόσωπο είναι που έχει πολλά υπόνοια. Λοιπόν, μία είναι η Παναγία μας. Και αυτή την Παναγία προέταξε ο λαός μας μπροστά όταν το 1821 που εορτάζομαι και την εθνική παλιγενεσία αποφάσισε να τα βάλει με τον τρόπο κατακριτή και έβαλε μπροστά την Παναγία και τον Χριστό και τον Σταυρό και ξεκίνησε να αγωνίζεται υπερπίστεως πρώτα, την οποία τούτη εδώ που έχουμε ενισόρροπη που κοιτάνε να τα ξεχαρβαλώσουν όλα αυτά για να μην είναι τίποτε όρθιο, έτσι, και μετά τους κατηγορείτε αφού και εσείς ψηφίζετε. Και αυτούς και τους άλλους. Γιατί και αυτοί από εμάς λένε. Λοιπόν, όμοιος και ο λαός και τους άνθρωπες. Ήδη είμαστε. Λοιπόν, καμία σχέση με εκείνη τη γενιά των ηρώων λοιπόν, που θα βλέπουν τώρα και θα τρίσουν από καλά τους, τον Κοροϊσκά, τον Καρεσκά και τον Κολοκοτρώνη, τον Παπαφλέζα, οι οποίοι βάλαν μπροστά το Σταυρό και πήγε ο Κολοκοτρώνης στο Χρυσοβίτσι στην Αρκαδία και προσευχήθηκε στο χωριά πριν δώσει μάχη με τους Τούρκους, λοιπόν στα Δρεβενάκια με το Γράμμαλι, λοιπόν και προσευχήθηκε στην Παναγία γονιπετής, σώσε την Ελλάδα, ομόνιασε τους Έλληνες που βγάζουν τα μάτια τους μεταξύ τους. Είχαμε και πρόβλημα διχόνοιας τότε. Δεν θα είχαμε απ' έξω τον κατακτητή, είχαμε και διχόνοια μέσα, όπως έχουμε και τώρα. Λοιπόν, και έχετε πληροφορία από την εικόνα της Παναγίας ότι ο Χριστός υπέγραψε την απελευθέρωση της Ελλάδας και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω. Και με κλάματα βγήκε έξω, χαιρέτησε τους ήρωες και λέει «Ο Χριστός έβαλε την υπογραφή του να απελευθερωθεί η Ελλάς και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω». Τέτοιους Έλληνες θέλει. Ούτε εξέλιπε το είδος. Είμαστε υβρίδια του νέου πολιτισμού που είναι ο άνθρωπος χωρίς ρίζες, χωρίς θρησκεία, χωρίς οικογένεια, χωρίς έθνος. Γι' αυτό παρόμοια είναι και τα διεστραμμένα νομοθετήματα τα οποία βγαίνουν. Που αποδεικνύουν ότι είναι άνθρωποι ασπόδυνοι ως μαλάκια, δεν έχουν δηλαδή άξονα έτσι, αξιών μέσα τους. Και όταν ο άνθρωπος έτσι είναι ακριβώς ένα πτώμα κινούμενο, βρωμαϊκό, όπου και να πιάσει, όπου και να κουμπίσει, βρωμίζει το χώρο. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο βρώμικος πνευματικά. Σκεφτείτε να δώσουμε δυνατότητα σε τέτοιους ανθρώπους να νομοθετούν, να μας κυβερνούν. Καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση Σοδόμων και Γομόρων θα καταντήσουμε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι ηρωές μας. Και αυτονόν το φρόνημα να προσκυνηθούμε να μας δώσει ο Θεός. Γιατί πέσανε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Όταν ο Μακαριάννης μιλούσε με τον Γάλλο στρατηγό, λοιπόν, του λέγει ο Γάλλος, μα εσείς είστε μια κούφτα άνθρωποι, πώς θα τα βάλετε με τις δυνάμεις αυτές οι οποίες έχουν και κανόνια, έχουν και στρατό κτλ. Του λέει, εμείς πιστεύουμε στο Θεό. Και όταν πιστεύεις στο Θεό, είσαι ένας και τα βάζει με χίλιους. Και απάντησε ο Γάλλος, τρέχε. Πολύ καλά, αυτό κατάλαβε. Λοιπόν, γι' αυτό και στις παρελάσεις να πηγαίνουμε, γιατί και αυτές θα καταργήσουν τέλος. Και η παρέλαση τι είναι, και συναντιόμαστε, και χαιρόμαστε, και βλεπόμαστε, και λειτουργημένοι ο ένας τον άλλο. Δεν θέλουν να συναντιόμαστε. Δεν θέλουν τη συνάντηση πρώτα απ' όλα. Τη λειτουργική που βρισκόμαστε μεταξύ μας και βλέπουμε ένας κατά πρόσωπο τον άλλον, πρόσωπο σημαίνει προς όψη, όψη προς όψη, βλεπόμαστε. Δεν το θέλουν αυτό. Δεν το θέλουν να βλεπόμαστε στις παρελάσεις και να χαιρόμαστε. Μικρά παιδιά, εμείς που γινόντουσαν οι παρελάσεις, δεν μπορούσαμε να κλειστούμε μέσα στα σπίτια μας, να καθίσουμε ούτε μία ώρα, γιατί νομίζαμε ότι χάνουμε το πανηγύρι. Γιατί πανηγύρι ήταν και πανηγύρι είναι η παρέλαση. Όλοι λοιπόν στην παρέλαση και όλοι οι σημαίες στα σπίτια σας. Κρεμάστε την ελληνική σημαία. Περπατάμε και δεν βλέπουμε καμία σημαία στον δρόμο.
Και έτσι λοιπόν να ζήσουμε κάτι από τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας που θα τονώσει ακόμα και το πατριωτικό μας συνέστημα. Αμήν. Γεννητού. Εξελέξε το Κύριος δεξιός.